Σήμερα που η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό, θυμόμαστε και την νέα αίρεση που έχει προκύψει στην Εκκλησία μας, η οποία λέγεται Μεταπατερική Αίρεση, η Μεταπατερική Θεολογία, που κηρύσσει ένα χριστιανισμό χωρίς σταυρό. Ένα χριστιανισμό εκοσμικευμένο, που έχει μόνο Ανάσταση, η οποία βέβαια δεν είναι αληθινή Ανάσταση, αλλά ψεύτικη. Γιατί η αληθινή Ανάσταση έρχεται μετά την αληθινή Σταύρωση, μετά από τη Σταύρωση των παθών. Γι' αυτό και ο Κύριος μας παρακινεί να συμπορευθόμεν και να συναναβόμεν και να συσταυρωθόμεν αυτό. Να ανεβούμε μαζί Του στο Γολγοθά για να ακολουθήσει η ταφή και η Ανάστασή μας από τον θάνατο της αμαρτίας. Και έτσι να μην πέσουμε στον δεύτερον θάνατο για τον οποίο μιλάει η Αποκάλυψης, που είναι ο αιώνιος θάνατος, και αυτόν τον θάνατο πρέπει να φοβόμαστε. Και ποιος είναι αυτός ο δεύτερος θάνατος της Αποκαλύψεως? Είναι ο αιώνιος χωρισμός από τη Θεία Χάρη, από τον Θεό. Και αυτό είναι και η αιώνια κόλαση. Ας έχουμε λοιπόν πάντοτε στο νου μας ότι η Ορθοδοξία είναι σταυρική και ο χριστιανός ζει μια ζωή σταυρωμένη, δηλαδή μια ζωή ταπείνωσης, μια ζωή κακοπάθειας και μια ζωή ξεχωρισμένη από την κοσμική ζωή. Δεν μπορεί να έρχεται η γυναίκα με μάτια βαμμένα ή με νύχια βαμμένα και πρόσωπα λιωμένα και να κοινωνεί. Μπορεί να νομίζει ότι κοινωνεί, αλλά δεν κοινωνεί. Το ίδιο και ένας άνδρας με λιωμένα χαρακτηριστικά, όπως απαιτεί ο κόσμος σήμερα, να βάφονται και οι άνδρες και να λιώνονται και να λένε ένα ψέμα, να περιφέρουν ένα ψέμα, βάφοντας τα μαλλιά τους ή τα γένια τους, το ίδιο και οι γυναίκες. Και θεωρείται ότι αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο για τον άνθρωπο σήμερα. Ενώ αντίθετα είναι ένα περιφερόμενο ψέμα και μια μεγάλη απάτη. Και θα πείτε, με αυτά ασχολείται ο Θεός. Βεβαιότατα ασχολείται και με αυτά, γιατί ο ίδιος το ορίζει και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Και να μην βάφει καθόλου ο άνθρωπος τον εαυτό του και να μην χαλάει ο άνδρας τον πόγονά του, τα γένια του και πολλά άλλα λέει, τα οποία οφείλουμε να τα γνωρίζουμε. Γιατί ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, όπως λέει ο Γιώργος ο Παλαμάς, ισχύει στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα ισχύει ενισχυμένος. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη, για παράδειγμα, λέγει ότι δεν πρέπει να μιχεύεις και να πονεύεις και όποιος μιχεύει πρέπει να θανατώνεται. Και πάρα αυτά μάλιστα, αν συλληφθούν επ' αυτοφόρο οι μοιχοί, θα πρέπει να θανατώνονται. Και αυτό ισχύει και για σήμερα. Θα μου πείτε, σήμερα δεν τους θανατώνει ο Θεός. Έμεσα, πλην σαφώς, ή μάλλον αφήνει κάποιο χρόνο μετανοίας, αλλά πάλι έρχεται ο θάνατος. Και ο βιολογικός, αλλά οπωσδήποτε έρχεται ο αιώνιος θάνατος. Το ίδιο ορίζει και για τον κυνηδισμό, για την ομοφυλοφιλία. Και μάλιστα την πρώτη φορά στα Σόδωμα και στα Γόμορα, ή μάλλον τη δεύτερη φορά ήταν αυτό. Την πρώτη φορά τους έπνιξε με τον κατακλυσμό, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όλους αυτούς τους ομοφυλόφιλους, τους διεφθαρμένους, τους κίνεδους, τους πόρνους, τους μοιχούς. Τη δεύτερη φορά ήρθε πιο αυξημένη τιμωρία. Ήρθε η φωτιά από τον ουρανό και έκαψε τους κίνεδους και όλους αυτούς τους αρκολάτρες στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι η τρίτη φορά θα είναι φοβερότερη από όλες, γιατί πλέον δεν θα είναι βροχή, δεν θα είναι πνιγμός όπως την πρώτη, ούτε φωτιά από τον ουρανό δεύτερη, αλλά θα είναι το πύρ, το άστεκτο, το αιώνιο της κολάσεως. Γι' αυτό ας μην εφησυχάζουμε και ας μην νομίζουμε ότι δεν ισχύουν πλέον αυτά και ο Θεός δεν τιμωρεί, όπως λένε κάποιοι. Ο Θεός τιμωρεί και είναι δίκαιος και πάρα πολλές φορές το λέει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν λέει, όχι μόνο απαγορεύεται να μιχεύεις και να πορνεύεις, αλλά λέει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη ότι το επιτίμιο του μοιχού το παίρνει, ξέρετε ποιος, αυτός ο οποίος βλέπει πονηρά. Και σήμερα η ανθρωπότητα είναι μέσω του διαδικτύου σε αυτή την βλέψη την πονηρά διαρκώς. Η συντριπτική της πλειοψηφία, στην οφθαλμοπορνεία δηλαδή. Και καθίστανται όλοι οι άνθρωποι ένοχοι μοιχείας
που σημαίνει ότι νοματελειακά έρχεται ο θάνατος, σύμφωνα με τις εντολές που έχει δώσει ο Θεός και τις προδιαγραφές που έχει δώσει για τον άνθρωπο. Οπότε, αν δεν μετανοήσουμε, περιμένουμε πολύ μεγάλες καταστροφές και ανθρωποσφαγές. Και βέβαια αυτά τα λέμε όχι για να τρομοκρατηθούμε, αλλά για να αλλάξουμε έστω ένα κρίσιμο κομμάτι του ανθρωπίνου πληθυσμού, αν μετανοήσει, θα αντιστραφούν τα πράγματα και ο Θεός θα γίνει ήλαιος, όπως θα γινόταν και στα Σόδωμα και στα Γόμορα, αν υπήρχαν έστω 10 δίκαιοι. Ας ζούμε λοιπόν σταυρικά, ας ζούμε με άσκηση, ασκητικά, όπως έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ότι οι ενορίες θα πρέπει να γίνουν ασκητικά κέντρα, όπως είναι τα μοναστήρια τα σωστά. Αλλά για να γίνει αυτό, έλεγε, θα πρέπει να έχουμε και ασκητές ιερείς. Και αυτοί οι ασκητές ιερείς θα βγουν από εσάς, από τις ορθόδοξες οικογένειες που ζουν ασκητικά, που ζουν με νηστεία, με κακοπάθεια σωματική για χάρη του Χριστού, με ταπείνωση και με φτώχεια εκούσια για τη δόξα του Χριστού. Το όνομα του Αντιχρίστου, όλοι το ξέρετε, είναι στην Αποκάλυψη προφητευμένο, ότι αν προσθέσουμε τα γράμματά του, θα δημιουργείται το ΧΙΞΙΣΙΓΜΑΤΑΚ, το 666. Και μία ερμηνεία αυτού του ΧΙΞΙΣΙΓΜΑΤΑΚ είναι το χριστιανός ξένος σταυρού. Ο χριστιανός που είναι απομακρυσμένος από το σταυρό, που θέλει μόνο άνεση και καλοπέραση, κοσμική ζωή, και μπράβο τα μπράβο των ανθρώπων και τις ειδονές του κόσμου και τον πλούτο και τα χρήματα. Αυτός είναι αποξενωμένος από τον Σταυρό και είναι ο παδός όχι του Χριστού πλέον, αλλά του Αντιχρίστου και του βδελιρού ονόματός του, του 666. Ας προσέξουμε λοιπόν, γιατί κάθε στιγμή δίνουμε εξετάσεις και αυτό θα παίξει αποφασιστικό ρόλο για το αν θα πάρουμε και το τελικό σφράγισμα ή όχι. Άρα και αν δεν φτάσουμε να ζήσουμε ως τότε που θα έρθει ο έσχατος Αντίχριστος, ο τελικός Αντίχριστος με το τελικό σφράγισμα, κάθε στιγμή και τώρα δίνουμε εξετάσεις. Και είτε σφραγιζόμαστε με το σφράγισμα του Χριστού, με το σύμβολο του Χριστού που είναι ο Τίμιος Σταυρός, είτε με το σφράγισμα του Αντιχρίστου, ανάλογα πώς ζούμε και πώς πολιτευόμαστε. Έχουμε καλό υπόλοιπο της Μεγάλης Σαρακοστής, με σταυρώσιμο, σταυρικό ήθος και σταυρική ζωή, για να ζήσουμε και την Αγία Ανάσταση του Κυρίου μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, και ο Τίμιος Σταυρός βοήθειάς μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάζει φλάξει πάντα ημάς.